Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Ραγδαίες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας. Προσφορά εξαγοράς της Credit Suisse έναντι 1 δισεκατομμυρίου από τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Σκέψεις ακόμη και για κρατικοποίηση μετά τη μείωση της αξίας της τράπεζας. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που ταρακούνησε τον Ισημερινό. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη ψάχνοντας κάτω από τα συντρίμμια. Δυναμώνουν οι φωνές διαμαρτυρίας στη Γαλλία με τους διαδηλωτές να πετούν την παρέτηση Μακρόν. Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν Παρίσι και Λιόν μετά την τρίτη μέρα διαδηλώσεων για το συνταξιοδοτικό. Επιστροφή των Βαρουσίων στα Ηνωμένα Έθνη χωρίς προϋποθέσεις, ζήτησε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο αξιωματούχος της Κομισιόν Μάριο Νάβα. Παρουσιάζεται θετικός το σενάριο για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, αναμένοντας την πρόταση Χριστοδουλίδη. Έκλεισε η πλατφόρμα για διαδικτυακά ραντεβού του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Είχε τύχει εκμετάλλευσης από πράκτορες που χρέωναν μέχρι και 300 ευρώ για ένα ραντεβού. Συνοστίζονται οι μνηστήρες των DC για μία από τις τρεις θέσεις αντιπροέδρου στις εκλογές του Μαΐου. Εξήγηλε υποψηφιότητα η Φωτεινή Τσιρίδου, ενώ αύριο αναμένεται να εισέλθει στην κούρσα και ο Μάριος Πελεκάνος. Πάνω από 15.000 δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετείχαν φέτος στο 15ο μαραθώνιο Πάπλε Μεσού. Εξαιρετικές επιδόσεις στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Απόψε στις 8:10.